Χθες η ομόφωνη ετιμιγορία του δικαστηρίου επιβεβαίωσε με κατηγορηματικό και σαφή τρόπο ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική εγκληματική οργάνωση και καταδίκασε ποινικά τους χρυσαυγίτες δολοφόνους. Αποδείχτηκε ότι είναι εγκληματίες γιατί είναι φασίστες. Αυτό αποτελεί την δικαίωση στη μνήμη του Παύλου Φίσα, των Αιγύπτιων αλλιεργατών, των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Είναι δικαίωση στη μνήμη χιλιάδων αγωνιστών, δημοκρατών, πατριωτών, των κομμουνιστών που πέθαναν από φρικτά βασανιστήρια στις φυλακές και τις εξορίες από τους προγόνους των χρυσαυγητών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι ποτισμένη με αίμα από τη δολοφονική δράση αυτών που δεν δίστασαν να παραδεχτούν ότι είναι οι κληρονόμοι και οι τιμένοι του 1945, ότι είναι δηλαδή φασίστες χιτλερικοί. Είναι θρασίδηλοι και ποτέ δεν το παραδέχτηκαν, τουλάχιστον εδώ μέσα. Γι' αυτό θεωρούμε από τούτο εδώ το βήμα ότι η καταδίκη τους πρέπει να συνοδευτεί με την παραδειγματική τιμωρία που είναι η επιβολή των ανώτατων ποινών και να οδηγηθούν έτσι στη φυλακή. Αυτό είναι το παλαϊκό αίτημα. Είναι η απέτηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, των οικογενειών των θυμάτων, της οικογένειας του Παύλου Φίσα, να καταδικαστούν οι θρασίδηλοι εγκληματίες ναζιστές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα, σε άλλες πόλεις, που διαδήλωσαν. Από εκεί και πέρα όμως ο λαός πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του και να είναι σε ετοιμότητα και να μην εφησυχάζει. Να έχει τα αυτιά και τα μάτια του ανοιχτά. Να αντιμετωπίσει το κακό στη ρίζα του με την ανατροπή ενός συστήματος που εποάζει το αυγό του φιδιού, τον ναζισμό και τον φασισμό. Γνωρίζουμε ότι το καλύτερο θερμοκήπιο των ναζιστικών οργανώσεων είναι ο αντικομμουνισμός και το κατασκεύασμα της θεωρίας των δύο άκρων, που είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας πολιτικής την οποία την ασπάζεστε όλοι εδώ μέσα. Διότι ιδιαίτερα σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, που αποκαλύπτονται όλο και πιο γλαφυρά τα διέξοδα του σημερινού συστήματος, τόσο περισσότερο θα ανασύρονται τέτοιου είδους μαντρόσκυλα του συστήματος όπως είναι η Χρυσή Αυγή. Κανείς δεν ξεπλένεται όμως με τίποτα. Και οι περίεργες δηλώσεις βουλευτών εδώ και σε συνεντεύξεις, όπως για παράδειγμα του κυρίου Λοβέρδου που λέει ότι έχουμε ανθρωποκτονία, αλλά όταν μια υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη η πολιτική δεν έχει καμία θέση, λες και δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν ξεπλένονται φυσικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, των ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, με την δική τους καθυστέρηση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν ελεύθεροι για χρόνια. Δεν ξεπλένονται στελέχη κομμάτων που αναπαράγουν τη θεωρία των δύο άκρων και δίνουν βούτυρο στο ψωμί για τους φασίστες. Δεν ξεπλένονται φυσικά όλες εκείνες οι παράτες που είδαμε κατά το παρελθόν στα κριτικά νησιά μαζί με τους χρυσαυγίτες στο όνομα τάχατες μιας εθνικής ομοσπιχίας. Και είναι υποκρισία να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και εφόσον τον Ιούνιο του 2019, πριν τη λήξη της θητείας της Βουλής, να φτιάχνει νέο ποινικό κώδικα με τον οποίο άλλαξαν οι ποινές για το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για να πέσουν στα μαλακά οι χρυσαυγίτες. Ας βγάλει λοιπόν ο λαός τα συμπεράσματά του. Είναι επίκαιρος οπότε άλλοτε τα λόγια του ποιητή. Το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Αυτό είναι η λαϊκή απέτηση, αυτό είναι το μήνυμα που δίνει ο λαός προς πάσα κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.